Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Λιμπέρο 107 και 4 και της εκπομπής φυσικά Basket City. Όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 είμαστε εδώ μόνος μου σήμερα. Καθώς ακούσατε τον Νίκο Μοσχοβίτη από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που έκανε τώρα 0-74-78 επικράτησε τη ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ πλέον να είναι στο 1-0. Σε λίγο θα ακούσουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, συνέντευξη τύπου δηλαδή, που θα υποθεί εκεί από τους προπονητές και ό,τι άλλο υπάρχει. Και θα έχουμε και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη να μας κάνει ένα σκούλιο. Έτσι, σε άλλο παιχνίδι για την Α1, 96-65 κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Κολοσσό. Αναμενόμενο έτσι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός Κίμη στο 50-45 είναι το παιχνίδι εδώ. Το παλεύει η Κίμη. Έχει κάνει ένα δεκάλεπτο αυτή τη στιγμή, 9-17 και είναι στο 50-45. Το παλεύει. Το παλεύει η Κίμη. Ενώ ξεκινάει και το Προμηθέας Λαύριο. Έτσι τώρα δεν ξέρω αν η Κίμη πάει να κάνει το 0-1 για να τρελάνε και τον Ολυμπιακό πραγματικά και φέρει τον Σφερόπουλο πολύ κοντά στην έξοδο. Έτσι εντάξει, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί και 0-1 να γίνει, αλλά ομολογουμένως ήταν μια έκπληξη έτσι για την Κίμη που εντάξει, έχει μια καλή ομάδα πραγματικά και ειδικά από το από τότε που κάνει και τις αλλαγές στους ξένους, νομίζω ότι κάνει πορεία από τον αθλητισμό έτσι σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία της. Λοιπόν, ο Ηρακλής κερδίζει στο πρώτο παιχνίδι της δικιάς του σειράς, στο play-off. Έτσι παίζει στο Ιβανόφ με τον Απόλλων Πατρών. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι 2-0 πίσω στις νίκες, γιατί η Πάτρα έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Και ουσιαστικά ο Ηρακλής θέλει να κάνει το 3-0 σε αυτή τη σειρά το play-off, για να κάνει το 3-2 στο σύνολο και να πάρει την πρόκριση στους τελικούς. Εκεί που, εφόσον περάσει ο Χολαργός που είναι, όπως φαίνεται, η καλύτερη ομάδα του Εθνικού, θα έχει το πλεονέκτημα 2-0. Έτσι. Και θα θέλει μία νίκη δηλαδή σε δύο παιχνίδια στο Ιβανόφιο. Αλλά πρώτο βήμα πρέπει να γίνει σήμερα στο Ιβανόφιο, κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών. Σε λίγο από τη Δημήτρη Λεφάκη θα έχουμε και από εκεί ενημέρωση τι γίνεται στο Ιβανόφιο. Που τη βλέπω εδώ αρκετός κόσμος. Στο γήπεδο 51-35 προηγείται λοιπόν ο Ηρακλής του Απόλλωνα Πατρών. 52-45 Ολυμπιακός, στο 27 περίπου βρισκόμαστε εκεί. Έτσι. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα μας φυσικά. Το σούτ για τρεις τώρα. Άξε εδώ και ψιλοφάουλ έγινε πάνω στον Μακφάντεν. Δεν βλέπω όμως διαιτητές, εντάξει. Στην Ελλάδα είμαστε. Λοιπόν, ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Ηρακλής. Σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Λεφάκη να μας δώσει κάποια στοιχεία από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έτσι, ο Ηρακλής που είναι στο 16 δεν έχει θέμα οι διαφορές και οτιδήποτε. Εδώ μετράει μόνο η νίκη. Ο Ηρακλής λοιπόν, ο οποίος πρέπει να κάνει, θέλει να κάνει το 2-1 ουσιαστικά, να μειώσει τη σειρά και στη συνέχεια βέβαια να πάει στην Πάτρα για το 2-2. Έτσι κόντρα στους Πατρινούς και να έρθει μετά στο Ιβανόφιο πάλι για το τρίτο παιχνίδι της σειράς, γιατί την νίκη θα το στείλει στους τελικούς, αν θέλετε, τον play-off. Γιατί κάπως έτσι είναι το πρόγραμμα έτσι στην Α2 κατηγορία, να το στείλει στους τελικούς, όπου αν για παράδειγμα πέρασε ο Χολαργός, θα κλείσει το 2-0. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Λεφάκη τώρα να μας δώσει κάποια στοιχεία για το τρίτο ημίχρονο που ξεκίνησε. Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα. Ναι, Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, καλησπέρα από καλησπέρα. Τρεις βολές έχει κερδίσει ο Γιάννης Γκαγκαλούς, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι τώρα στο ημίχρονο, εδώ και περίπου ένα λεπτό. Ο Γιάννης Γκαγκαλούς κέρδισε τρεις βολές από τον Άκερ, εύστοχη και στις τρεις, 54-35, η διαφορά στο συν 19 για τους πιανόλεπτους, οι οποίοι συνεχίζουν από εκεί πέρα που σταμάτησαν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η μπάλα τώρα για τον Μαστρογιανόπουλο και τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Τσούλης, Ματαλόν. Ματαλόν γλιστράει, συνεχίζει, δεν έπεσε κάτω. Η Τσούλης, ξανά ο Ματαλόν, κλέβει ο Ουάσιγκτον. Την αντεπίθεση στέρας μέρα με τον Μαστρογιανόπουλο. Καλάθι 56-35. Στο συν 21 ο Ηρακλής, η διαφορά συνέχιση Δημήτρης. Αποστολίδης. Μαστρογιανόπουλος στο Γόντικα, εύκολο καλάθι, 56-37. Γιάννης Γκαγκαλούδης τώρα στο κατέβασμα της μπάλα. Γκαγκαλούδης έχει σταματήσει την τρίπλα, βρίσκεται ο Καλαϊσίδη.
Χαριτόπουλος, αστοχή, αμυντικό ριμπάνο του Βιτσούλη. 36-37, 8 και 15 για το φινάλε του 3 δεκαλεπτού. Βόντικας από κοντά το χάνει. Πριν το έβαλε τώρα το έχασε ένα εύκολο φόλου. Αγγελακόπουλος στον Καγκαλούδη. Ο πίσω από το low post και είναι έξω. Παραδέρει τρίπλα. Ξανά για τον Αγγελακόπουλο. Χαριτόπουλος. Κάνω το καλά που το χάνει. Ξανά ο Χαριτόπουλος που ξαναχάνει. Αποστολίδη στο rebound. Στην αντεπίθεση. Φάουλ από τον Δημήτρη τον Καλαϊτίδη. 56-37. Για τον κόσμο του Ηρακλή να δίνει τρομερό και τροτερό παρόν στο Ιβανόπιο. Δεν ξέρω αν ο ήχος περνάει. Περνάει, ναι. Έχει καλή κερκίδα. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για τώρα. Να φύγουμε από το Ιβανόπιο, πάμε στο Πάουκ Σπορτς Αρίνα, στον Νίκο Μοσχοβίτη, να ακούσουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά την νίκη του Πάουκ. Νίκο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προποντή της ΑΕΚ, αρχικά τον κύριο Σάκοντα και μετά τον προποντή του Πάουκ. Και άμυνα και επίτηση. Δεν ξέρω, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν ακούγεται καλά ο κύριος Σάκοντα. Ένα μηδέν είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Εντάξει, έχουμε άλλο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτερα. Είναι καλή ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα. Εννοείται, τέταρτη είναι, εμείς πέμπτη είμαστε. Ο προπονητής έχει και όμορφα κάνει αλλαγές και έκανε. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και δημόσια, το κάνει και προσωπικά το... Το ακούμε βέβαια τον Ιωάννη Παπαθεοδόρου, τον Πόντσακ. Το δεύτερο τίτλο που πήγανε φέτος, το Champions League. Εμείς γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που μετά το τελικό, μετά το Final Four, είχε ένα, θα έλεγα, άδειασμα ενέργειας και συγκέντρωσης. Λόγω του λίγου χρόνου προετοιμασίας που υπήρχε. Και είχαμε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, θέλοντας να βάλουμε πολύ μεγάλη πίεση στην άμυνά μας. Για 25 λεπτά όμως αυτό δεν έγινε στο παιχνίδι. Ήμασταν πάρα πολύ παθητικοί. Αφήναμε την ΑΕΚ να εκτελέσει τις επιθέσεις με τον τρόπο που ήθελε. Και επειδή είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο και καλούς παίχτες, είχε αποτέλεσμα να δεχτούμε 40 πόντους στο ημίχρονο. Εύκολους πόντους. Είναι ένα γεγονός για μας ότι αν παιχτεί το παιχνίδι με βάση την ποιότητα των δύο ομάδων, θα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε. Μετά το 25 αλλάξαμε την πίεσή μας, ειδικά πάνω στην μπάλα. Κόνιαρης έκανε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο μισό του γηπέδου. Χαλάσαμε τη λειτουργία και τις θέσεις που ήθελε να πάρει η ΑΕΚ την μπάλα. Ανεβάσαμε το ρυθμό μας. Με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε και ψυχολογία στην επίθεση και μπήκε στην εξίσωση και ο κόσμος, που αργήσαμε εμείς να τον βάλουμε, με τον τρόπο που παίζαμε. Και με καλές άμυνες, ειδικά από το 25 μέχρι το 37,
Θέλαμε να ανοίξουμε το σκορ, να πάρουμε μια διαφορά 10 πόντων, να διχειριστούμε στο τέλος και να κάνουμε το 1-0. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε το Σάββατο για το δεύτερο παιχνίδι. Είναι ένα ερωτηματικό που μας βασανίζει και εμάς, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η σημασία για μας του παιχνιδιού μας κράταγε λίγο πίσω. Ενώ είχαμε να δώσουμε πράγματα, δεν τα βγάζαμε. Όταν καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για μας από το να αλλάξουμε το ρυθμό και να επιτεθούμε στην άμυνα, καταφέραμε και γυρίσαμε το momentum του παιχνιδιού. Θέλω να πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα, ειδικά στην άμυνά μας, από το ξεκίνημα του αμέσως επόμενου παιχνιδιού. Σταματής. Έλα, Νικό. Ακούτε. Ναι, τελειώσαν οι δηλώσεις. Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις εδώ στη συνέντευξη τύπου και από τον Τραγκασάκοτα και από τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Αν θες, Σταμάτη, άσουμε τώρα λίγο χρόνο να δούμε λίγο το ρεπορτάζ πώς θα τα πάμε και μετά λίγο... Ωραία, εντάξει, θα μας καλέσεις εσύ μόλις έχεις κάτι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο τον Μοσχοβίτη όσον αφορά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, έτσι του κ. Σάκοτα και του κ. Παπαθεοδόρου, των δύο προπονητών, πλέον έτσι πάει η ιστορία, μόνο προπονητές μιλάνε. Προφανώς θα έχει και κάποιο παίκτη μετά και που θα μιλήσει, που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι όσον αφορά την πρώτη νίκη. Λοιπόν, να πούμε στο άλλο παιχνίδι για την Α2, Χολαργός Εθνικός 64-53 το παιχνίδι. Με τον Χολαργό λοιπόν να έχει το προβάδισμα. Στο 61-45 τώρα από ό,τι βλέπω ο Ηρακλής διατηρεί μια διαφορά εκεί σταθερά στους 15-16 πόντους. Έτσι εδώ λάθος. Τώρα εντάξει, η Πάτρα δεν έχει να χάσει κάτι. Η Πάτρα παίζει χωρίς άγχος και όσο και να πάει η διαφορά, η Πάτρα θα συνεχίσει να παίζει και να προσπαθεί να πιέσει και να αγχώσει τον Ηρακλή κάπως. Έτσι, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής το έχει ξεκάθαρα. Έτσι, ο Ηρακλής πρέπει να κάνει την υπέρβαση, πρέπει να κάνει τρεις νίκες να τελειώσει την υπόθεση ημιτελικά και να πάει στον τελικό, βέβαια, εκεί που ευελπιστεί να πετύχει το Χολαργό με τον οποίο έχει 2-0. Έτσι. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι όπως πάει η ιστορία, όλο το θέμα θα είναι το παιχνίδι στην Πάτρα. Έτσι, όλη η ιστορία θα είναι εκεί. Το παιχνίδι στην Πάτρα, όπου εκεί ο Ηρακλής πρέπει να τελειώσει, να κάνει μάλλον το διπλό, για να μπορέσει να φέρει ξανά τη σειρά εδώ. Έτσι είναι δύσκολο, ομολογουμένως είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Πάτρα βέβαια είναι σε μια περίεργη κατάσταση, γιατί έχει από τα θέματα τα τελευταία, έφυγε ο οικονόμο, ο προπονητής, είναι απλήρωτοι παίκτες. Γενικά έχει πολλά θέματα ο Απόλλων Πατρών, ομολογουμένως. Απ' την άλλη βέβαια ο Ηρακλής νομίζω ότι σε όλη τη χρονιά δεν έχει βρει αυτό που λέμε την χημεία, ενώ έχει πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες, ενισχύθηκε μέσα στη χρονιά και με το Washington. Δεν έχει βρει όμως αυτό που λέμε χημεία ομάδας. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή η εικόνα του Ηρακλής κάποια παιχνίδια δεν είναι αντιπροσωπευτική της αξίας των παίκτων που έχει. Έτσι. 61-48 από ό,τι βλέπω εδώ, time out που έχουμε. Οπότε 59-51 Κίμη στο τέταρτο δεκάλεπτο. 68-60 ο Χολαργός με τον Εθνικό. Έχουμε Μοσχοβίτη, ωραία. Πριν πάμε σε διάλειμμα, λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Μοσχοβίτη να ακούσουμε κάποιες προφανώς δηλώσεις πρωταγωνιστών. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σε λίγο να ακούσουμε τον Τεράν Πέτεγουι, τον μπροστά μας ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι σήμερα, έκανε και το σχόλιο στην τηλεοπτική μετάδοση.
Σε λίγο θα ακούσουμε τον Terran Petaway, 17 πόντους σήμερα. Πολύ μεστή παρουσία για τον Αμερικανό. Πάμε να ακούσουμε τον Terran Petaway. Ήταν επίσης το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, στο τέλος κατάφερε να πάρει την νίκη. What's your take on the game? Pauk was trailing for most of the part, but at the end, you know, you made the upset and you won the game. So, your comment on all that? The game was a great game overall, you know, for us and for Mike. We played in the whole game, but we found a way, you know, to get a few stops and, you know, put the ball in the basket and kind of pull away at the end. You know, that was a crucial win for us. Now we got to go in Athens, you know, with the same attitude, so we could kind of finish the series out. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και από πλευρά ΠΑΟΚ και από πλευρά ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγούνται για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά με κάποιο τρόπο κατορθώσαμε να βάλουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι, να μπορέσουμε να το γυρίσουμε και να πάρουμε μια νίκη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Και πρέπει να κατέβουμε τώρα στην Αθήνα με την ίδια νοοτροπία και να κάνουμε μια προσπάθεια να τελειώσουμε τη σειρά εκεί. What do you think is this team's feeling? Where do you think that you can go? No, when we're playing, you know, our best game, we really don't have a system. You know, when everybody's focused and locked in, I think we're a great team. You know, that could do special things in the playoffs. So we have to be locked in. Everybody has to be ready to play. You know, so I really don't think as a team we have a system. Θεωρεί ότι αν η ομάδα είναι απολύτως συγκεκριμένη και όλοι είναι αφοσιωμένοι στο στόχο που έχουν βρεθεί, η ομάδα αυτή δεν έχει ταβάνι. Απλά είναι πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, να έχουν την ίδια συγκέντρωση και να παίξουν όλοι μαζί σαν ομάδα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν όρια για το τι μπορεί να πετύχει αυτό το σημείο και μετά, εφόσον είναι σιωμένη. Είχε η ομάδα την τελευταία περίοδο, για πάση μετά το 25, που δεν το είχε πριν από το διάστημα. What was that that the team had in favor after the 25th minute and was lacking beforehand? Μέχρι το 25 ανταλλάσσαμε καλάθια. Σκοράραμε, σκοράρανε. Από το 25 και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε πάρα πολύ στην άμυνά μας. Σταματήσαμε επιθέσεις τους και ουσιαστικά η άμυνά μας βοήθησε να τρέξουμε τη δικιά μας την επίθεση και αυτό ήταν που άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ακόμα σε μια ομάδα που έχει σαφώς πολύ μεγάλο επάγγελμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Υπάρχουν τόσες συνεπείς και καταφέρνουν να κάνουν αυτό το οποίο έχουν αφήσει. Όχι. You know that AEK has a much larger budget than PAOK does, but you have won 3 out of 3this season. What's your comment on that? What do you think this is? You know, we don't really worry about the budget or how much this player has, how much this player has, because at the end of the day, you still got to come on the court for basketball. No matter if you can pay $1 million, no matter if you can pay $100,000, you still got to come out here and perform. So as a player, we just got to come out here and do our job. You know, we've done our job the last 2 times we played in person, working in our face. Το παίκτη δεν τον ενδιαφέρει την budget ο αντίπαλος. Όταν βγαίνεις να παίξεις δεν σκέφτεσαι αν ο αντίπαλος σου παίρνει $1 εκατομμύριο και εσύ παίρνεις $100,000 ή οτιδήποτε. Πρέπει και οι δυο να βγουν στο γήπεδο και να παίξουν μπάσκετ. Αυτό κάναμε και τις 3 φορές και πέτυχε. Γιατί μπορεί να βάλει 34, μπορεί να περιοριστεί στο 0. Σήμερα κάνει στον Πάο μια πολύ δύσκολη στιγμή εκεί που γιατί κάνει από πειρά και φύγει. Είναι καλύτερα, είναι παίκτη ρυθμού, είναι παίκτη σαλόνι. If you were to comment on your style of play, are you a rhythm player? I mean, you have to get into rhythm and score a lot. If the game should suit you, how would you describe yourself as a player? No, I mean, that's an easy guy. You got to come in and try to change the tempo for our team, you know, whether it's offensively or whatever the case may be. So, you know, every player is a rhythm player. You know, everybody likes to get a rhythm. So I feel like I'm just a guy to kind of change the pace of the game, come in, you know, hit a few shots and get our momentum going. Κάθε παίκτης είναι παίκτης ρυθμού. Όλοι χρειάζονται ρυθμό για να μπορέσουν να παίξουν. Απλά εγώ θεωρώ ότι είμαι παίκτης που μπορεί να φέρει ενέργεια στο γήπεδο. Είμαι αυτός που μπορεί να μπει και να προσπαθήσει να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα. Είτε με σκοράροντας κάποια καλά συμμαζεμένα, είτε σε οποιοδήποτε σημείο νομίζει η ομάδα ότι μπορεί να με χρησιμοποιήσει για να αλλάξω το ρυθμό. That we so that you can work on the road. One of you guys said I'm on the tunnel. Can't have it since I know it was going to be at home away.
you know, they're asking, you know, should I set up an appointment? I'm like, we don't do anything. You have to be, you know, secondly, we got a rebound. I think they had, I can't remember now, but they had way more offensive rebounds than they should have had, you know, in the first half. So I think if we do a better job of not turning the ball over and rebounding as a team, I think we'll do okay. Δεν πρέπει να κάνουμε τόσα λάθη όσο κάναμε εδώ, στο εντός έδρας. Αν το κάνουμε είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να πυροβολούμε μόνοι μας το πόδι μας, όπως είπε. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει επίσης να τους αφήσουμε να πάρουν τόσα πολλά επιθετικά rebound. Αν μπορέσουμε και τα ελέγξουμε αυτά τα δύο, θα είμαστε μια χαρά. Είναι πάντα το περσιανή δεκρέγγιση ότι το πρώτο μάτς πάντα στην αρχή των playoff είναι το πιο σημαντικό. Νιώθει ότι μπορεί και το επόμενο να είναι σημαντικό και το μετεπόμενο. Everyone thinks that the first game in the playoffs is the most important. Do you think that this is the case? Κάθε παιχνίδι στα play-off είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στα play-off πρέπει να παίζεις σαν να είναι τελικό, σαν να είναι το κάθε παιχνίδι το τελευταίο. Thank you. Λοιπόν, αυτά από τον, από τον Τεράν Πέτεγουι. Πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ σήμερα με 17 πόντους. Πολύ σημαντική η παρουσία του στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ ήταν κοντά στο σκορ. Όχι όταν πέρασε μπροστά. Είχε 17 πόντους, είχε, αν θυμάμαι καλά, και 3 assist. Πολύ καλή και μισθή η παρουσία του Τεράν Πέτεγουι σήμερα. Αυτά θα έχουμε από εδώ στα μάτια. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά δηλώσεις. Νομίζω και η αποστολή της ΑΕΚ πρόλαβε να έχει να αποχωρήσει. Οπότε όσον αφορά το ρεπορτάζ από εδώ, ολοκληρώνουμε. Όσο από ό,τι βλέπω, η αποστολή της ΑΕΚ αποχωρεί τώρα. Εντάξει, οπότε σε αφήνω λίγο να πάρεις καμιά ανάσα και να ξεκουραστείς και θα σε καλέσω μετά για να σχολείω έτσι και να δούμε τι έγινε και χθες στον περίπτωση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Αυτά τον Νίκο του Μοσχοβίτη όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έτσι ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πέτεγουι, του παίκτη του ΠΑΟΚ. 73-60 είναι το γολαργός εθνικός. Θα πάμε λίγο στο Ιβάνοφ, γιατί τελειώνει και το 12ο, να πάρουμε λίγο το τέλος από το Δημήτρη Λεφάκη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Ηρακλής διατηρεί μια σημαντική διαφορά. Έτσι είπαμε, ο Ηρακλής εδώ δεν μετράνε οι διαφορές οτιδήποτε, μετράει μόνο η νίκη. Και αυτό που θέλει ο Ηρακλής σήμερα να κάνει το 2-1 ουσιαστικά στην φάση των περίεργων αυτών play-off της Α2. Δεν είναι τώρα μόνο βέβαια, τα τελευταία νομίζω 2 χρόνια, 3 είναι έτσι η διαδικασία των play-off που είναι πολύ περίεργη. Και εντάξει, αυτά γινόταν κάποτε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη και πάλι στο Ιβάνοφιο γιατί τελειώνει τρίτη περίοδο. Δημήτρη. Καλησπέρα και πάλι από το Ιβάνοφιο. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ηρακλής είχε χαλαρώσει για ένα μεγάλο διάστημα με τον Γόντικα να κάνει ό,τι θέλει κατά από την ρακέτα των Γιαννόλευκων. Ωστόσο, με τρύποδες βόμβες του Γιαννακίδη, ενώ και με τρομερή προσπάθεια Χαριτόπουλου και Γκαγκαλούδη, ο Ηρακλής έχει ξαναπάει διαφορά στις 19 πόντους, 75-56, με καλάθι τώρα του Παπαδιονυσίου. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του περίοδου, Μαστρογιαννόπουλος για 3 είναι άστοχος και το τέλος του περίοδου βρίσκει τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ με 19 πόντους, 75-56. Εξαιρετικό δεκάλεπτο από τον Δημήτρη τον Χαριτόπουλο που κράτησε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι όταν διαφορά έφτασε στους 12 πόντους. Ενώ και από τον Μιχάλη τον Γιαννακίδη που με τις τρίποδες βόμβες νομίζω πρέπει να έχει ή 5-6 ή 6-7, έχω χάσει το μέτρημα, κρατάει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο και στους 19 πόντους. 75-56 σε περίπου ένα λεπτό η συνέχεια για τις τέταρτες περίοδους. Ωραία. Εντάξει Δημήτρη, θα σε καλέσουμε και πάλι από τον Ιβάνοφ να δούμε πώς θα κυλήσει και η τέταρτη περίοδος όπου η Ηρακλής έχει το πλεονέκτημα. Ολυμπιακός κύμα 65-61, η κύμη η οποία είναι στην επίδεση 65-61 και θέλουμε 4,5 λεπτά για να δούμε κύμη ζούμε κανένα μπαμ. 65-63. Μια χαρά η κύμη το πάει το μάτς. 65-63, κάποιος τους είπε στην κύμη, μάλλον δεν τους είπε στην κύμη πως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Για να δούμε αν γίνει το μπαμ εκεί στον Ολυμπιακό. Χολαργός εθνικός 78-60. Εδώ δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Διαβάζω 18 για τον Χολαργό.
Εδώ το γκρουπ, το ζευγάρι είναι στο 1-1. Έτσι. Όσον αφορά το play-off. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να εκμεταλλευτούμε έτσι εδώ την ιστορία και να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Έτσι και επιστρέφουμε σε λίγο με 4 δεκάλεπτο. Ηρακλής Πάτρα, θυμίζω 75-56 το τέλος της περίοδου. Να δούμε τι θα γίνει και στο Χολαργό Εθνικός και στο Ολυμπιακός. Και με 65-63 το παιχνίδι, 4 για το τέλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θυμίζω Basket City, μας εδώ με και Τζέκα, θα πάμε μαζί. Εντάξει, γίνεται απίστευτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός και με 72-72, 35 για το τέλος. Το σούτ είναι εύστοχο τώρα για τον Ολυμπιακό και φάουλ δίνεται. Καλάθι και φάουλ. Πριν έχει κάνει κάτι βήματα ο Γουίλτζερ, ο γιος του παλιού παίκτη του Άρη. Δεν έχουν δώσει τίποτα στο Άρη τρίπον τον Μπένι. Μισό ριπλέι μας δείξαν και δηλαδή απίθανο σφύριγμα. Απίθανο. Και δεν έχουν δώσει βήματα και βάζει τρίποντο ο Γουίλτζερ. Στους τρεις η διαφορά, 75-72 Ολυμπιακός Κίμη. Εντάξει, να σου πω κάτι, αφήστε το ρε παιδιά μια φορά να δούμε ένα 0-1. Να δούμε ένα 0-1 του. Ο Μακφάνε και πάλι για τρεις φάουλ. Για να δούμε, τρεις πρέπει να είναι τώρα, για να δούμε. Αφήστε να γίνει ένα 0-1 μια φορά. Μια φορά να γίνει ένα 0-1 σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν πειράζει, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Αφήστε να γίνει ένα 0-1 δηλαδή μια φορά, ρε. Πρέπει δηλαδή τώρα οι διαιτητές να δίνετε όλο Ολυμπιακό, δηλαδή όλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή. Καθαρή παράβαση τώρα γιατί δεν δίνει τίποτα. Καθαρή παράβαση ήταν του Γουλτζερ. Και δεν δίνει τίποτα. Και βάζει τρίποντο Γουλτζερ και πάει διαφορά στους 5. Και παρόλα αυτά το γυρίζει Κίμη, μειώνει Κίμη και είναι τώρα στον πόντο. 23 για το τέλος, 75-74. Ο Ρακλής το έχει καθαρίσει, κερδίζει με 15 και θέλει 4-4,5 λεπτά περίπου. Ενώ τελικό έχουμε στο Χολαργό Εθνικός Πειραιά 87-66. Ο Χολαργός έχει κάνει το 2-1 ουσιαστικά στη σειρά των αγώνων. Έτσι γιατί έτσι πρέπει να το λέμε, 2-1. Και ο Ρακλής φαίνεται ότι και αυτός θα μειώσει σε 2-1. Είπαμε το μεγάλο παιχνίδι για τον Ρακλή, όπως φαίνεται είναι σίγουρα μέσα στην Πάτρα. Αν ισοφαρίσει, εγώ πιστεύω δεν θα αφήσει την ευκαιρία στο Βάνεφο χαμένη. Αν ισοφαρίσει, θα το πάρει το παιχνίδι στο Ιβάνοφιο που θα είναι και κατάμεστο. Σήμερα έχει αρκετό κόσμο, δεν είναι τυγκαρισμένο το Ιβάνοφιο, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Πρέπει να πάει σε τρίτο παιχνίδι σειρά, σίγουρα θα είναι γεμάτο το Ιβάνοφιο ασφιχτικά. Έτσι. Γιατί είπαμε, αν περάσει ο Χολαργός, ο Ηρακλής έχει το πλεονέκτημα. Και μπορεί, πέρα ότι έχει το πλεονέκτημα, έδρασε ο Ηρακλής όλη τη σειρά των playoff. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, ο Ηρακλής ο οποίος θα κερδίσει, πάει διαφορά στους 17. Θα πάμε σε λίγο στο Δημήτρη Λεφάκη να μας δώσει από εκεί τελικό και το δικό του σχόλιο έτσι για τον Ηρακλή σήμερα που πετυχαίνει τον πρώτο από τους τρεις στόχους του. Έτσι, το να μειώσει τη διαφορά. Λοιπόν, 75-74 Ολυμπιακός Κίμη. Για να δούμε. Σπανούλης εκεί, η μπάλα έχει πάει στα γέρια του Σπανούλη, δεν τη δίνουν σε κανέναν άλλον. Φάουλ στο μάντζερ από τον Μακφάντεν. Θα μείνουν και 20 για την Κίμη. Βολές για το μάντζαρι. Με 4 φάουλ ο Μακφάντεν. Βολές για το μάντζαρι. Για να δούμε τώρα το μάντζαρι. Εύστοχος στην πρώτη. Εντάξει, και αν τις βάλει και τις δύο εκεί μπορεί να πάει για τρίποντο. Βέβαια ο Ολυμπιακός θα κάνει φάουλ λογικά. 20,5 για το τέλος. Μένουμε λίγο εδώ γιατί. Εντάξει, τώρα είναι κρίμα στην προσπάθεια της Κίμης να έχουμε φαλτσοσφυρίγματα στο τέλος μόνο και μόνο για να γίνει το. Χάνει τη βολή ο Μακφάντεν. Rebound ο Μάντζαρης. Τελευταία φάση για την Κίμη. Για να δούμε. Μακφάντεν θα πάει για 3 ή θα πάει για 2. Κλείνεται από εκεί. Φάουλ του γίνεται. Πετάει την μπάλα. Θα είναι βολές. 2 βολές από τον Μακφάντεν και 12,7 μένουν για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αντικειμενικά να μιλήσουμε τώρα. Λογικά ο Ολυμπιακός θα περάσει. Δεν νομίζω να μείνει απ' έξω. Αλλά άσε μια φορά να δούμε ένα 0-1 απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχουμε να δούμε πόσο, 15 χρόνια, 20 χρόνια έχουμε 0-1 κόντρα σε αυτούς εδώ. Για να δούμε. Μακφάντεν στη βολή, άστοχος. Χάνει και τη βολή του Μακφάντεν, χάνει την ευκαιρία της σοφάρισης.
Οπότε πάλι η Κίμη θα πάει σε φάουλ τώρα. Γιατί αν ήταν ισοφάρης παίζει μια καλή άμυνα, πάει στην παράταση στο μάτς. Τώρα αναγκαστικά η Κίμη θα πρέπει να κυνηγήσει το φάουλ κόντρα στον Ολυμπιακό. Εύστοχο στη δεύτερη ο Μακφάντεν, 76-75. Για να δούμε, θα πιέσουν εδώ. Λίγο περίεργα τους βλέπω και τις Κίμης. Να δούμε, σε ποιον θα κάνουν φάουλ τώρα. Ο Σπανούλης επαναφέρει απ' έξω. Η μπάλα απ' έξω για, για τον Ολυμπιακό, χτύπησε το πόδι του Μακφάντεν. Βάζει το Σπανούλη επαναφορά ο Σφαιρόπουλος. Για να δούμε, Σπανούλης. 5-5. Παπα-Νικολάου, κάποιος θα του κάνει φάουλ. Παραλίγο να κλέψουν την μπάλα. Σπανούλης, θα γίνει Σπανούλη μπάλα. Δεν κάνει φάουλ ο Μακφάντεν. Χτυχάνε ο Σπανούλης. Τι έδωσε τώρα, πες μου ότι έδωσε φάουλ να πέσω κάτω. Έδωσε φάουλ στο Μακφάντεν, απίθανο πράγμα. Έδωσε φάουλ στο Μακφάντεν όταν η μπάλα είναι εκτός. Τίποτα. Και η μπάλα είναι και εκτός. Τίποτα, απίθανο πράγμα. Πω. Σεμινάριο διαιτησίας. Σεμινάριο διαιτησίας, εντάξει, ήμαρτον, παιδιά, ήμαρτον. Ήμαρτον, ας χάσουν μια φορά, δεν πειράζει. Ήμαρτον, δηλαδή. Λέμε για την αξιοπιστία, τα τρίκαλα κερδίσαν τον κόρυβο, αλλά αφήστε μια φορά και κάποιον να κάνει μια έκπληξη. Τώρα το συζητάμε το παιχνίδι και το αναφέρουμε. Είναι Ολυμπιακός Κίμη, έτσι διαφέρει αλλάξει. Αλλά το συζητάω γιατί θέλω να δείξω αυτό που βλέπουμε εδώ και χρόνια βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και λέμε να αλλάξει κάτι στα ψηλά, γιατί στα χαμηλά εντάξει, πάντα αλλάζει κάτι. Αυτό το γεγονός ότι δηλαδή τώρα η Κίμη χάνει την μπάλα ο Σπανούλης. Συγκρούεται, αλλά ο Μακφάντεν είναι αυτό που λέμε σταθερός. Δεν κουνιέται, δεν τον ορμάει, δεν κάνει άμυνα. Και δίνει τώρα φάουλ στα 7. Το αφήνει εκεί, ρε φίλε. Δεν είναι φάουλ. Γιατί να το δώσει, επειδή είναι ο Σπανούλης. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Άστο να γίνει 0-1. Άστο να γίνει 0-1. Δεν μπορούμε, με βγάζουν έξω τα ρούχα με αυτά που τα βλέπω. Και τα βλέπουμε χρόνια εδώ. Δεν είναι ότι τα βλέπουμε χρόνια στην Ελλάδα. Ότι η διαιτησία δυστυχώς όταν πάει σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοια παιχνίδια με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και να κερδίζουν και να είναι καλύτεροι και να είναι αυτό, πάλι θα τους ευνοεί για εκεί, για να μην γίνει το παραμικρό, να μην χάσουν ούτε μια νίκη. Είναι πραγματικά κρίμα για την προσπάθεια της Κίμης. Έτσι, γιατί σήμερα είναι σφαγή. Τώρα άμα θα περάσει στα ψηλά, γιατί είναι Κίμη, θα περάσει στα ψηλά. Μετά ο Πάκο Άρης, έτσι εδώ θα γινόταν πόλεμος πλειολόγος. Αυτό θα περάσει στα ψηλά τώρα. Άμα ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα εκεί να δείτε τι θα γινόταν. Και τώρα επειδή είναι Κίμη από την Εύβοια, θα περάσει στα ψηλά. Εντάξει. Σφαγή, δεν έγινε τίποτα, δεν έχει τίποτα. Σφυρίγματα απίθανα από τους διαιτητές. Απίθανα. Και ένα γκολ φάουλ πριν του Σπανούλη δεν το δίνει ούτε ο Σπανούλης ο ίδιος. Αν δείτε τη φάση, δεν το ξαναδώ. Δεν θα το δώσει φάουλ. Δεν θα το δώσει φάουλ. Ούτε ο Σπανούλης ο ίδιος. Λοιπόν, η Κίμη εδώ πάει για τρίποντο. Για να δούμε. Για τρεις. Άστοχο. Τέλος. Δεν τα κατάφερε εκεί η Κίμη. Ο Μανολόπουλος νομίζω έκανε το τελευταίο σουτ. Ήταν για την Κίμη από τον Ολυμπιακό 78-75. Σφαγή θα πω εγώ. Έτσι, γιατί είναι σφαγή της Κίμης αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι δεν πολύ ενδιαφέρει πολλούς, έτσι, αλλά δεν θα πρέπει να λέμε μόνο τις σφαγές που γίνονται στις δικές μας ομάδες. Πρέπει να λέμε γενικά. Έτσι, η ΚΕΔ βέβαια τίποτα θα το αφήσει γιατί είναι η Κίμη. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ο τους άλλους πάνε να ακούσει ο Ολυμπιακός θα είναι στο τέλος. Έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Ας το να περάσει και βλέπουμε. Εντάξει, πρέπει και αυτά τα πράγματα να αλλάξουν στο ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει και οι μεγάλοι να μην έχουν τόσο εξασφαλισμένη τη νίκη απέναντι στους μικρούς. Λογικά ο Ολυμπιακός θα περάσει, το ξαναλέω, θα περνούσε και 0-1 τον σκορ. Αλλά άστο να γίνει, γιατί πρέπει δηλαδή να προστατεύσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα πάρουμε το Δημήτρη Λεφάκη, αν είναι, γιατί τελειώνει το παιχνίδι. Και ο Ηρακλής λοιπόν κάνει το 2-1 στη σειρά των αγώνων με τον Απόλλωνα Πατρών. Θυμίζω, Χολαργός Εθνικός Πειραιός 87-66 τελικό αποτέλεσμα. Ο Χολαργός πλέον προηγείται 2-1 στη σειρά των αγώνων με τον Εθνικό. Ο Ηρακλής είπαμε ότι μειώνει
στο 2-1 τη δικιά του σειρά. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Δημήτρη. Δημήτρη. Καλησπέρα και πάλι. Περίπου ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα θέλουμε για το τέλος του αγώνα στην Πανόφη. Ο Ηρακλής είναι ο νικητής. Διαφορές 18 πόντους. 89-71. Ο Λευτέρης της Κυριακής είχε βάλει μέσα και τους πιτσιρικάς τους ξεκουράσει. Παιδιά που δεν πήραν πολύ χρόνο με τους χιτς. Ωστόσο ο Γιαννακίδη θα πάρει το τρίποδο, θα το χάσει. Είναι το δεύτερο άστοχο τρίποδο του Γιαννακίδη στο ματς. Εκεί πάλι πέντε. Εύστοχο καλάθι από τον Ερμίδη. 89-73. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Ηρακλής στέλνει την σειρά στην Πάτρα, όπου πρέπει να επιδιώξει το διπλό ώστε να ξαναφέρει τη σειρά στη Βανόφιο. Ο Παπαδιονυσίου για τρεις άστοχος. Ο Γιώργος Αποστολή θα πάρει το αμυντικό rebound. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Airball από τη γωνία από τον Παπαβασιλόπουλο. Μπάλα παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Εντυπωσιακή η στήριξη του Κώστα Ηρακλή. Ο Γιώργης θα περάσει στο κέντρο. Οι παίχτες ξεκινάνε τους χαιρετισμούς. Τελικό αποτέλεσμα στο Ιβανόφιο. Ηρακλής από όλο Πάτρας 89-73. Ο Ηρακλής έκανε εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Εκεί πέρα κρίθηκε ο αγώνας κατά την ταπεινή μου άποψη, όπου πήρε και διαφορά των περίπου 18 πόντων. Διαχειρίστηκε άψογα αυτή τη διαφορά και πλέον στέλνει την αναμέτρηση στην Πάτρα για να ώστε να καταφέρει να φέρει το διπλό και να φέρει πάλι τη σειρά στο Ιβανόφιο. Ο επόμενος αγώνας θα τονίσουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα και όχι στις 7 όπως ήταν ο σημερινός. Σάββατο στις 5 στην Πάτρα με τον Ηρακλή να έχει στόχο το διπλό. Ωραία Δημήτρη, αυτά λοιπόν από το Δημητολεφάκη, η νίκη για τον Ηρακλή από το 79-73 στην Πάτρα πλέον το δεύτερο παιχνίδι το Σάββατο, εκεί όπου ο Ηρακλής θέλει να κάνει το 2-2, να μην τελειώσει η σειρά και να διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς στο play-off, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η σειρά, ομολογμένος, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι το πρόγραμμα στην Α2, έτσι εκεί στην Ομοσπονδία ψάξαν πολύ για να βρουν ένα τόσο τρομερό σύστημα διεξαγωγής. Πουθενά δε για αυτά γινόντουσαν στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 80 γινόντουσαν αυτά που μετρούσαν τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου. Έτσι, από τότε βέβαια το μπάσκετ έχει προχωρήσει, έχει ανέβει, έχει αλλάξει. Κάθε εποχή πρέπει να προωθείς, να προοδεύεις. Έτσι, δυστυχώς η ΟΚ θυμάται τι γινόταν πριν πολλά χρόνια. Έτσι, αντί να κοιτάει τι γίνεται μπροστά. Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Και δεν λέμε για φέτος, έτσι και τα προηγούμενα χρόνια ίσχυε αυτό. Έτσι. Και ξαναλέω ότι για μένα ήταν τραγικό το σύστημα. Θες να βάλεις play-off, βάλε όπως είναι όλα τα play-off. Όπως είναι όλα στο όλο τον κόσμο. Στις 3 νίκες, στις 2 νίκες, αυτός που βγαίνει παραπάνω έχει πλεονέκτημα, έχει έδρα. Προχωράμε τώρα στην κανονική περίοδο, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Αντί να δώσεις έξτρα κίνητρο. Δεν υπάρχει αυτό, τι έξτρα κίνητρο να δώσεις? Δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το παιχνίδι του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη, να μειώσει πλέον τη σειρά, να τη στείλει στο να την κάνει 2-1 τη σειρά κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών και να παραμείνει ζωντανός όπως είπαμε στην όλη διαδικασία των play-off. Τώρα βλέπω δηλώσει και τον Νίκο Μπάουλ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το μπάσκετ. Έτσι, ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός αθλητής, αγωνίστηκε στον Άρη. Γενικά από τα καλύτερα παιδιά του αθλήματος, ομολογουμένος, όπου και να παίξε. Να δούμε λίγο, να κάνουμε λίγο μια βόλτα πριν πάμε στο διάλειμμα όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε λοιπόν στην Α2. Ο Ηρακλής Απόλλων Πατρών 89-73 στο 2-1 πλήση σειρά, προηγείται πάντα πάτα 2-1. Χολαργός Εθνικός Πειραιός 87-66 στο 2-1 πλέον ο Χολαργός. Ενώ στην Α1 σήμερα Παναθηναϊκός Κολοσσός 96-65-1-0 ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ 78-74-1-0 ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Κίμης, η σφαγή που είδαμε εδώ και σας μεταφέραμε,
78-75, 1-0 Ολυμπιακός. Προμηθέας Λαύριο 31-33 το παιχνίδι, εκεί είμαστε στη δεύτερη περίοδο. Έτσι λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα να πούμε ότι μαζί μας την πρώτη ώρα είναι Μπαχαρικά Δόξας, η εταιρεία που εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πιπεριά κουρκουμάς, κανέλα κυλάνης, κάρι, αλάτια μαλαΐων, έτσι, χαμομήλι, θυμάρι, φασκόμηλο, λουίζα, τσάγιο εξωτερικού, επίσης βότανα για δυνάτισμα, πίση χοληστερίνη και διάφορα αφροδισιακά, ποικιλία αφροδισιακών από μάγκα, γουαρανά και τζινγκσέγκ. Εταιρεία Δόξας λοιπόν, Ολυμπού Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο doxaspavlaspice.gr με λαδινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Auto Clean Παντελίδης, πανταρίζει λιπαντικά χημικά, ξηρά αυτοκινήτου, καθαρισμός του αυτοκινήτου, γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Auto Clean Παντελίδης λοιπόν, Γρηγορόλα Μπάκη 100 στην Ανατούμπα και Πρατήριο Πιπί για την εξευρέση των πελατών, τηλέφωνο 2310-938-875. Επίσης, μαζί μας και ο κορυφαίος παιδός του Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, έτσι έναν επεκτικό χώρο με το επιτελείο από τα κορυφαία στο είδος, οτιδήποτε θέλετε, τις ποιοτικές υπηρεσίες όσον αφορά τα μαλλιά σας, προτείνουν και αυτοί χτενίσματα και διάφορα στυλ που ταιριάζουν με την προσωπικότητά σας. Έτσι, Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο για ραντεβού 2310-282-700. Επίσης ακολουθείτε Facebook και Instagram George Maskas Hair Salon, λατινικούς χαρακτήρες, για να ενημερώνεστε έτσι για τα νέα, για την τάση της μόδας όσον αφορά και στο μαλλί, έτσι το χτένισμα, στο κούρεμα και τα σχετικά, και όχι μόνο για άντρες και για γυναίκες φυσικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρώτη ώρα. Καλύψαμε το κομμάτι μεταδόσεις και ρεπορτάζ. Έτσι στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για Άρη, θα μιλήσουμε για NBA, θα έχουμε και το Προμηθέας Λαύριο, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Έτσι θα τα πούμε όλα και στη δεύτερη ώρα. Εδώ Basket City μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Έτσι, κλασικά, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λίμπερο 107 και 4. Είμαστε Basket City, μιλάμε μόνο για μπάσκετ φυσικά. Έτσι, οπότε όσοι θέλετε για τον τελικό του Europa μετά, έτσι, στους ποδοσφαιρικούς εδώ στον Παραντέρ, εμείς μιλάμε εδώ μόνο για μπάσκετ. Πάμε να μιλήσουμε πάλι με τον Νίκο του Μοσχοβίτη, να μας δώσει λίγο ένα σχόλιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρω αν μπόρεσε να δει και τη σφαγή της Κίμης εκεί που βρίσκεται. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, θα σου πω τα αλήθεια, δεν το έβλεπα. Αλλά καταλαβαίνοντας ότι το παιχνίδι το διεκδικεί ως τέλος, πάνω κάτω το περίμενα, θα γίνει κάτι τέτοιο. Σφαγή απίθανη. Εντάξει. Ναι. Απίθανα πράγματα. Απίθανα κάτι. Θα ρίξει το μεταξύ, λες και γίνει, έχει κερδίσει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, κάτι φάω. Θα ρίξει και κερδίσει, δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός μετά. Ναι. Κάτι βήματα, κάτι απίθανα πράγματα. Εντάξει, ναι, να μην γίνει ποτέ, δηλαδή να μην γίνει το 0-1, ας πούμε, στο 1-2, να μην γίνει ποτέ, ρε παιδί μου. Τίποτα. Ναι, γιατί άμα γίνει, ας πούμε, το 0-1, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κερδίσει με την Κίμη, θα χάσει. Κατάλαβες. Όχι. Τι να πω, δεν το βλέπα εδώ. Έτσι ήταν και ο Παύλος Ραπτόπουλος, το βλέπαμε και εντάξει, χτυπιόμασταν. Δηλαδή, άμα γινόταν αυτό τώρα σε μια ομάδα της πόλης. Αν γινόταν σε μια ομάδα της πόλης, να έχασε τρίποντο ο Μανολόπουλος στο τέλος, εννοεί. Αν γινόταν σε μια ομάδα της πόλης τώρα, θα ήταν πανικός, θα γινόταν. Αλλά επειδή είναι στην Κίμη τώρα, κατάλαβες, όλοι το περνάνε μπάι. Δηλαδή, βλέπω τώρα, γλίτωσε το έφραγμα, γλίτωσε την αυτοκτονία. Ναι, καλά. Γλίτωσε τώρα, γλίτωσε το άλλο, αλλά κουβέντα. Μετά πάνε να ακούσει ο Ολυμπιακός και έδινε αυτό το φάλο στο σπανούλι που έδωσε το τέλος. Θα γινόταν, ξέρεις, θα γινόταν τώρα. Θα είχαμε κάποια 58 αναλύσεις. Τι θα γινόταν, ας πούμε τώρα. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για απίθανα πράγματα. Και εντάξει. Αλλά είναι εκεί μήνε, παιδί μου, είναι εκεί μουλά. Εντάξει. Ποιος ασχολείται τώρα, κατάλαβες. Που πήγε να κερδίσει κιόλας, με το θέμα, είναι δυνατόν. Δεν ασχολείται κανένας. Τώρα ο άλλος τώρα πήγε να σουτάρει, δεν σουτάρει, σηκώθηκε τα πόδια και αυτά και μας λένε, δεν σήκωσε λέει, το ένα το πόδι, φαίνεται λέει. Εντάξει, το replay άμα δεις είναι μισό το replay, δεν φαίνεται καθαρά. Και να μην σήκωσε ρε παιδιά το πόδι, κάνει την τρίπλα, δηλαδή πώς να γίνει όλο αυτό. Ωραία πράγματα. Άσε απίθανα τώρα, άσε μην το κάτσε δες άμα μπορείς κάποια στιγμή, το τελευταίο 1,5 λεπτό και εντάξει. Θα δεις γιατί το ελληνικό μπάσκετ δηλαδή καμιά φορά λέμε δεν πάει μπροστά. Πώς να πάει μπροστά όταν δεν αφήνεις έστω αυτή τη μικρή έκπληξη να γίνει. Έτσι, να γίνει μια δεν είναι. Δεν είναι ρε παιδί μου παιχνίδι να πεις ότι το χάλει ο Ολυμπιακός και αποκλείεται. Ναι. Ωραία. Γιατί κατά και να το χάσει θα πάει περάσει. Με την Κίμη θα κερδίσει. Ρε φίλε, ναι. Να σου πω κάτι. Και ας αποκλειστεί, άμα δεν είναι καλός να αποκλειστεί. Δηλαδή, ναι, γιατί α, τι καλά είναι δυνατόν να αποκλειστεί κιόλας. Δηλαδή, καλά είναι δυνατόν. Άκουλε. Ο Ολυμπιακός είναι χάλια.
Ναι. Είναι ναι, πολύ κακός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα το πάρει περίπατο το πρωτάθλημα. Πραγματικά. Θα το πάρει περίπατο. Ο Ολυμπιακός σήμερα που τον είδα όσο τον είδα είναι τραγικός. Ναι. Δεν βλέπεται ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αλλά με βάση τη διαφορά, την θέση τώρα θα παίξει με το Λαύριο τον Μουρυθέο ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και θα πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική. Αν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν το είχα και τόσο σίγουρο να περάσει. Να ξέρεις. Θα το δούμε. Τι έγινε, πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ σήμερα? Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Δηλαδή, πολύ ωραίο όχι τόσο ποιοτικά όσον αφορά έτσι ντέρμπι, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά την ποιότητα που διαθέτουμε, το τι μπορεί να κάνει κάθε μία και όλα αυτά. Το παιχνίδι έχει δύο όψεις. Η μία είναι μέχρι περίπου το 25. Ο ΠΑΟΚ είναι άνευρος, χωρίς ένταση στην άμυνά του, χωρίς με την ενέργεια που συνηθίζει να βγάζει στα περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του. Και με την ΑΕΚ να έχει το μάτι εκεί που θέλει αυτή. Από εκεί και μετά τα τελευταία 15 λεπτά ήταν εντελώς διαφορετικά. Ταπεινή μου άποψη με την Χάρη στον Αντώνη Κόνιαρη. Ο μικρός έκανε τρομερή δουλειά. Σε πέραν στο κυνηγή τα σκιά? Όχι, όχι. Είναι εδώ ένας εδώ του γηπέδου. Είναι φίλος. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, με έναν Κόνιαρη ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Έβγαλε πολλές φορές είτε το green από αυτά που ήθελε να κάνει. Γενικά με την άμυνα του αυτή κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Μπροστάρης ο Κόνιαρης, έτσι, γιατί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ακολούθησαν. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική επίσης η παρουσία του Τεράν Πέτεγουεϊ. Σε διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ ήταν διαρκώς μπροστά στο σκορ, ο Πέτεγουεϊ ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε τον ΠΑΟ κοντά, διαβάζοντας καλά πράγματα και καταστάσεις στην επίθεση. Σημαντική ήταν επίσης και ο Γκος και ο Μαργαρίτης. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι από το ξεκίνημα, εκεί που έχασε 2-3 εύκολα καλάθια, του μπήκε περισσότερο άγχος στο παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να πω την αλήθεια. Απλά αγχώθηκε λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ έλεγχε το παιχνίδι για περίπου 25 λεπτά. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ το έφερε εκεί που ήθελε. Και για ακόμα μία φορά είδαμε στο τέλος να κάνει αυτά που έχει κάνει και με την Καρσίγιακα και που τελικά το πλήρωσε όταν αποκλείστηκε στην Τουρκία. Το έχει κάνει και με το Λαύριο εδώ, αλλά στο τέλος κέρδισε. Δηλαδή, έχοντας μια διαφορά ασφαλείας, να κάνει κάποια συνεχόμενα λάθη και να επιτρέπει στην ΑΕΚ να διεκδικήσει την νίκη. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι αν κερδίσεις το πρώτο μάτς, έχεις μεγάλο προβάδισμα, ειδικά όταν μιλάμε για σειρά δύο αγώνων. Η ΑΕΚ, όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να αντιδράει, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δηλαδή, τα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα ήταν περίπου ο αγώνας του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με την ΑΕΚ στην κανονική περίοδο και στο ΆΚΑ, που ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερα καλά διαστήματα μέσα στις μάτς. Και δεν ξέρω αν έχει αδειάσει μετά και την κατάκτηση του Champions League, αν τέλος πάντων θεωρεί ότι αυτά που ήταν να κάνει στη σεζόν τα έκανε. Σε κάθε περίπτωση... Για την ΑΕΚ η χρονιά είναι υπερπετυχημένη. Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι δύο τρόπαια. Κύπελο στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό. Έτσι οπότε δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα. Φυσικά. Φυσικά. Θα μου πεις εντάξει, θα αποκλειστά τον ΠΑΟΚ. Έτυχε να παίξει τώρα. Γενικά ας πούμε ήταν ίσως και η πιο δύσκολη κλήρωση. Γιατί ο ΠΑΟΚ την, η πιο δύσκολη διασταύρωση. Γιατί ο ΠΑΟΚ την έχει την ΑΕΚ φέτος. Έτσι. Ναι. Αν και πάλι δεν μπορεί να πεις ότι είναι αποτυχία για την ΑΕΚ χρονιά. Όχι, ρε, η χρονιά είναι επιτυχημένη. Τι να συζητάμε. Ό,τι και να... Σε κάποια άλλη περίπτωση, δηλαδή αν είχε αποκλειστεί, ξέρω εγώ, στους 8 του Champions League, ή αν δεν το έπαιρνε στην έδρα της. Και όλα αυτά, το να μείνει εκτός τετράδας στην Α1 ή ΑΕΚ με αυτό το budget θέμα, ναι, και με αυτούς τους αντιπάλους, ναι, θα ήταν θέμα. Τώρα εδώ που είμαστε και με αυτά που έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος, ποιος θα της πει και τι, αν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Απλά επειδή σήμερα το μάτι ήταν πολύ κλειστό, στο μεγαλύτερο κομμάτι του, με πολλές εναλλαγές, και αυτά νομίζω πρέπει να είχε 11 εναλλαγές στο σκορ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν σημαντικό να πάρει την νίκη. Αυτός θα έπαιρνε την νίκη σήμερα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό το προβάδισμα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εντάξει, μια άλλη κουβέντα. Έχει μια πρώτη ευκαιρία το Σάββατο να τελειώσει τη σειρά. Δεν νομίζω ότι το ΆΚΑ θα έχει μεγάλη διαφορά η εξέταση του όπως ήταν το παρατάκι σήμερα.
το είπαμε, Τετάρτη απόγευμα το παιχνίδι στο Παλατάκι. Αυτοί που ήταν, ήταν και πολλοί, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω και η ώρα έπαιζε ρόλο. Άμα ήταν τώρα όπως το Προμηθέας Λαύρο, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Έτσι, τα ξαναείπαμε. Και αν θυμάμαι καλά, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το Σάββατο είναι στις 4. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι στις 4. Έχει ο ΠΑΟΚ λοιπόν μια πρώτη ευκαιρία το Σάββατο να πάει στο ΑΚΑ να κερδίσει. Το έχει κάνει φέτος ξανά. Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει και τον αέρα της ΑΕΚ πλέον. Ναι. Αφού σήμερα ήταν το πιο αφύρωπο παιχνίδι σε σχέση με τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ τα πήρε σχετικά εύκολα. Το σημερινό ήταν το πιο κλειστό. Αφού πήρε και το σημερινό, έχει μια μεγάλη ευκαιρία το Σάββατο να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο ΑΚΑ, να τελειώσει εκεί τη σειρά και αν δεν το καταφέρει να επιστρέψει εδώ στο Παλατάκι τη Δευτέρα, στο τρίτο μάτς. Ελπίζω με περισσότερο κόσμο και στη λογική ότι θα είναι παιχνίδι πρόκρισης τελικώς, ναι. Να κάνει εδώ το 2-1 και να περάσει. Εντάξει, ανάλογα την ώρα, ενώ το βάλουν 5 ώρα, δεν θα έχει κόσμο. Το βάλουν νομίζω και εκείνο 6 είναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά, γιατί πάντως, δεν γενικά να αναφέρω κάτι, να σου κάνουμε κουβέντα για το παιχνίδι. Από πλευράς ΑΕΚ πολλά νεύρα υπήρχαν. Ναι. Δηλαδή πήγε να δημιουργηθεί ένα ζήτημα τώρα με τον James, ωραία. Χωρίς λόγο, ωραία. Τώρα υπήρχαν 10-15 που τον βρήσανε, εντάξει. Τους απάντησε όταν έμπαινε μέσα στο ημίχρονο. Βγαίνει έξω από το ημίχρονο, κάνει χειρονομία σε όλο τον κόσμο. Δημιουργείται ένα ζήτημα. Ο Πάντερ πηγαίνει εκεί, μιλάει με τον κόσμο. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια ολόκληρη φασαρία στην ανάπαυλα, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Εντάξει. Ο Σάκο τα ήρθε στη συνέντευξη τύπου και ήταν να πάμε να τελειώνουμε. Γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ και ήταν καλύτερη ομάδα. Τι δεν έκανε, η ΑΕΚ δεν έπαιξε άμυνα. Δηλαδή πείτε τι είναι να πει. Γραμματικά, ναι. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν ήταν εκνευρισμός, ωραία. Αλλά το αναφέρω γιατί ήταν κάτι που και αυτό έτσι τσίνησε, σημειώθηκε σήμερα, ναι, είναι η αλήθεια. Κατάλαβα, λοιπόν, πριν πάμε στο κομμάτι, στο δικό μας το άλλο το κομμάτι, βάλε λίγο αυτό που σου... Άκου λίγο. Πρέπει να το βρούμε και σε καλύτερο, να πω την αλήθεια, γιατί έγινε λίγο. Αλλά νομίζω ότι ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός. Θέλει λίγο χρόνο θέλει. Παραπάνω, νομίζω. Θέλει, εντάξει. Καταλαβαίνουν όλοι, βέβαια, έτσι ότι είναι το intro των πρωταθλητών του NBA, των Boston Celtics. Έτσι, 2-0. Ξεκίνησε με 21 καυτός ο King. Έτσι, λέω στον πρώτο δεκάλεπτο, έτσι πως τον είδα που τα βάζε με κρεμασμένο το smart πάνω του με το ένα μετάλλο, λέω, όχι. Σήμερα λέω μπλέξαμε. Είναι φωτιά. Το έργο δεν το βλέπω καλά. Πίστευα θα το παλέψουμε, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι να φύγει.
Έτσι, γιατί η ομάδα φαινότανε. Αλλά λέω, ξεκινάει ο άλλος τώρα έτσι με 21, με. Λέω, βρώμα είναι το έργο. Έτσι. Και όμως το γυρίσαμε. Βρεθήκαμε στο μείον 13, πόσο 14, πόσο βρεθήκαμε. Και το γυρίσαμε. Παράδοσε η ψυχή το Cleveland. Η αλήθεια είναι ότι χθες οι Celtics δεν ήταν όπως οι άλλα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είχαν την εικόνα του πρώτου μάτς, ας πούμε, ή γενικά δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Και αν θυμάσαι, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν πίσω, ο Ροζίερ είχε μείνει στους τρεις πόντους, τέσσερις, κάτι τέτοιο. Ωραία. Τρίτη περίοδο ανέβηκε ο Ροζίερ. Μετά επέστρεψαν και στο δεύτερο ημίχρονο επέστρεψαν και κατάφεραν να κερδίσουν. Νομίζω ότι πλέον, ρε φίλε, έχουν και τρομερή αυτοπεποίθηση, είναι ξεκάθαρο. Ναι, δηλαδή, αυτές οι νίκες που κάνανε με τη Φιλαδέλφια και μετά το πρώτο παιχνίδι με τους Καβαλίες, έχουν και μια ψυχολογία άλλη πλέον. Είναι ολοφάνερο. Σωστό. Η Βοστόνη, λοιπόν, για να ευχαριστήσουν τον κόσμο, για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ή δεν οτιδήποτε, έτσι επικράτησε χθες με 174 τον Cleveland Cavaliers. Έκανε το 2-0 σειρά, 9-0 εντός έδρας για τους Boston Celtics. 37-0 είναι το ρεκόρ για τη Βοστόνη αυτή τη στιγμή, όταν είναι στο 2-0. Έτσι, άρα πάμε για 38-0. Μάλλον για 38-0. Έτσι ότι περνάει. Εγώ, φίλε, πραγματικά χθες είδα ένα Cleveland, ένα LeBron στο τέλος που νομίζω ότι κατάλαβα ότι δεν μπορούν να τραβήξουν οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί μόνος να κερδίσει. Σαν ομάδα η Βοστόνη είναι καλύτερη. Δηλαδή, ξαναλέω, όλοι δείτε τα παιχνίδια της Βοστόνης, δείτε πως παίζουν, δείτε πως λειτουργεί ο προπονητής. Δηλαδή, έχω να δω τέτοια ομάδα, πραγματικά τέτοιο παιχνίδι, τέτοια έννοια ομάδα σαν τους Spurs, του Popovich. Καλά είπε ο Μπάρκλης, πέρσι στις επόμενες δεκαετίες, λέει, είναι Celtics. Κοίτα, και για το Cleveland, όπως είδαμε και και με τους Pacers, τα παιχνίδια που κέρδισαν, όχι, με τους Pacers άστα έξω, τα πήρε ο LeBron, με τους Raptors που κάνανε που τους σκουπίσανε, δεν ήταν μόνο ο LeBron, δηλαδή δεν μπορεί μόνος του. Δεν γίνεται σε τέτοιο επίπεδο. Έβαλε χθες ο Κόλμερ κάποια στιγμή, έβαλε και ο Λόβα, ήταν αργά, φύγαμε. Δεν γίνεται με μια τόσο καλή ομάδα όσο είναι οι Celtics, μπορεί η Cleveland, οι Cavaliers ποιοτικά να είναι καλύτεροι. Αλλά όσον αφορά ομάδα και λειτουργία, η Celtics είναι πολύ πιο πάνω από αυτούς. Οπότε θα πρέπει να, αν θέλει σε πρώτη φάση, να ξαναμπεί στη σειρά, έτσι. Όχι να την κερδίσει, να ξαναμπεί στη σειρά και να τη διεκδικήσει. Νομίζω ότι μόνο με το LeBron δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει και περισσότεροι για άλλοι να μπουν μέσα στο μάτι. Και αυτό που έχει Βοστόνη, Νίκο, είναι εκπληκτική πραγματικά. Δηλαδή, συμφωνώ. Ο Ροζίρ, όπως είπε, στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικός και μπήκε για ένα τρίτο δεκάλεπτο All Star. Έτσι ο Αλ Χόρφορντ κάνει τα καλύτερα playoff της καριέρας του. Ο Τζέιλεν Μπράουν είναι πραγματικά, έπαιζε στο πρώτο δεκάλεπτο, έπαιζε λες και έπαιζε Μπράουν LeBron, έτσι. Ο Τζέιλεν Μπράουν, ρε φίλε, παίζει σαν τον Ίρβινγκ. Έτσι. Δηλαδή κάνει τα πράγματα που έκανε ο Ίρβινγκ όσο ήταν υγιής. Πραγματικά, ξαναλέω, όσοι μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια των Celtics, έτσι, είναι η ομάδα η οποία πιστεύω στα επόμενα 5 χρόνια, 10 χρόνια θα πω, γιατί όλοι είναι πιτσιρικάδες. Δηλαδή ο Μπράουν 21, ο Τέιτουμ είναι 20, ο Ροζίερ είναι 23-24, εντάξει ο Χόρφορντ είναι μεγάλος. Αλλά και μετά και ο Ίρβινγκ και ο Χέγουτ είναι μικροί σχετικά, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία. Έτσι. Δηλαδή επόμενη δεκαετία νομίζω, άμα κάνουν και δύο κινήσεις ακόμα καλές. Χθες σκέψου, έκατσα να δω το draft, την επιλογή. Γιατί άμα πέραν οι Lakers το 2-3, το πέραμε εμείς, Celtics. Με τη συμφωνία που είχαμε κάνει. Και παρακαλούσα, λέω, ας πάρουν οι Lakers το 2-3, το πάρουμε εμείς. Να φέραμε και καν ή τον Aiton που λένε ότι θα είναι το νούμερο 1 ή τον το Σλοβαίνο, τον Doncic. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που το πήραν οι Suns στο 1, λογικά και θα τον Doncic. Ναι, εντάξει. Το Κόσκοβ και αυτά. Παίζει ένα σενάριο να μην τον πάρουν τελικά. Παίζει ένα σενάριο γιατί μπορεί να θέλουν και ψηλό. Αλλά χθες που έβλεπα την ανάλυση για τον draft, έτσι να πούμε ότι οι Suns πήραν το νούμερο 1. Το Sacramento το 2 και το Atlanta το 3, λέγανε ότι μάλλον μπορεί, υπάρχει ένα δεχόμενο να πάρουν και τον Aiton, νομίζω λέγεται ο ψηλός που λένε όλοι ότι δεν το θυμάμαι, ας πούμε, το όνομα center, ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, το νούμερο 1. Αλλιώς τώρα λόγω του Κοκόσκοφ με Booker θεωρούν όλοι ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή να χτίσουν πάνω στον Doncic με τον Booker, δηλαδή να κάνουν να δίνουμε φωτιά. Έτσι. Ναι. Γιατί και ο Booker μικρός είναι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι, είναι πιο πολύ στο 2 ο Booker.
Θα δούμε πώς θα πάει η όλη ιστορία με τον draft. Πραγματικά είναι, ήταν εχθές, σου λέω κάτσε να το δω. Λέω να μας βοηθήσει η τύχη να πάρουν οι Lakers το 2-3 να το πάρουμε εμείς. Αλλά βλέποντας μετά το παιχνίδι, νομίζω εντάξει. Κάποια στιγμή έβλεπε τον LeBron, ο οποίος χτύπησε μια φάση, πήγε στα αποδυτήρια, ξαναγύρισε. Δεν ήταν ο ίδιος με το χτύπημα, κατά λάθος έγινε το χτύπημα. Αλλά νομίζω κατάλαβες κάποια φάση ο LeBron ότι δεν τραβάει, δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί. Απέναντι σε αυτήν σε μια ομάδα όπως είναι η Celtics που τους βλέπεις όποιος μπαίνει από τον από το μπάγκο. Έτσι, γιατί τώρα να πούμε δεν παίζει και ο Λάρκιν. Σωστά είναι, γι' αυτό δεν παίζει και ο Λάρκιν. Δηλαδή και ο Λάρκιν να πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Βοστόνη παίζει με ένα ρόστερ 5 παιχτών. Έτσι. Ναι, αλλά ο καθένας όχι, 5, μπορεί να κάνει 8. Σούπερ. Ναι, 8 παίχτες. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και για σαν Celtics που είμαστε και δύο, αλλά βλέποντας και την ομάδα πιστεύω 4-1 μπορεί να περάσουμε. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια να πω 4-0. Δεν πιστεύω και εσύ μια φορά στο Cleveland. Ας είπαμε πάει 3-0 το Cleveland, μπορεί ξέρεις τα αποδυτήρια μετά μέσα να μπουν και να γίνει πόλεμος. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Αλλά νομίζω ότι είμαστε τελικό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει το Cleveland. Έτσι πως το είδα. Νομίζω και εγώ ότι μετά αφού έγινε το 2-0 πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Και σήμερα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, Houston Golden State. Έτσι. Ίσως και εκεί να πάμε σε 0-2 σήμερα. Λες. Αποχαιρετήσουμε. Όλοι θεωρούν ότι αν δεν αλλάξει λογική το το Houston, δεν παίξει καλύτερη άμυνα. Ναι, δεν παίξει καλύτερη άμυνα για να τους κρατήσει χαμηλά, δεν έχει ελπίδα. Άμα πάει σε υψηλό καλά σκορδεν. Τα τρίποντα, καλό σε υψηλό ρυθμό και όλα αυτά, αλλά άμα δεν χαμηλώσει τον ποπό σου λίγο και τα πόδια σου να παίξει άμυνα. Ναι, σωστό. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δεν σημαντικό γίνεται. Παιχνίδι γιατί νομίζω αν γίνει 2-0 και εδώ πάμε για σκούπα. Εκεί δεν βλέπω. Είναι πιθανότερο. Ναι. Βλέπω να πηγαίνουμε για σκούπα, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Λοιπόν, ωραία. Αύριο. Ωραία, θα καλή μου. Συνέχεια. Αύριο δίπλα μου, θα σου πω αύριο. Εντάξει, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έλα, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο Σκοβίτη, είπαμε και για NBA. Έτσι όπου οι Celtics χθες έκαναν το 2-0 κόντρα στο Cleveland του LeBron James. Ο LeBron που έκανε triple-double, συγγνώμη, με 42 πόντους, 13 rebound, νομίζω 12 assist. Αλλά η Celtics είναι ομάδα. Κερδίζει ομάδα, δεν κερδίζει ο ένας. Κάποτε ήταν το μπάσκετ ένα. Πλέον κερδίζει ομάδα. Και αυτή είναι η Celtics. Πραγματικά εντυπωσιακή και χθες η ομάδα της Βοστόνης. Καθαρά και δίκαια πήρε την νίκη. Και ομολογουμένως πλέον οι Καβαλίες έχουν να βλέπουν την επόμενη μέρα. Τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Δύσκολη είναι. Δύσκολη. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Έτσι. Γιατί θα έχουμε θέμα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για το υπόλοιπο του. Και θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής. Θα δούμε και ρεπορτάζ άρι τι γίνεται. Έτσι θα αναφέρουμε όλα εδώ. Basket City μέχρι και τις 10. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Basket City, 107 και 4, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, για πολύ λίγο ακόμα λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ του Άρη, λίγο πριν κλείσουμε, όπου η κίτρινη πλέον η αγωνιστική περίοδος τελείωσε. Οι Αμερικανοί, ο Μπέλο Προύιτ και ο Μπράις Ντουβιέ αναχωρούν αύριο για τις ΗΠΑ, έτσι τελειώνει η όλη διαδικασία για τους τρεις, τελείωσε μάλλον. Έτσι πλέον πρέπει να μπουν στη λογική να να εξοφληθούν από τον Άρη τα οφειλόμενα τα οποία έχουν να παίρνουν και ανάλογα το πώς θα κυλήσει το θέμα του μπαν θα φανεί αν ο Άρης θα κάνει κάποια κίνηση για να κρατήσει κάποιον από τους τρεις. Η λογική βέβαια αλλά και ο προγραμματισμός των ανθρώπων του Άρη χθες είχε μια συνάντηση και ο κύριος Γουλιέλμος ήταν παρόν και ο κύριος Αγγέλου και μέλη της διοίκησης κι άλλα που αναλύσαν λίγο τον προγραμματισμό. Η λογική και το πλάνο των ανθρώπων του Άρη έχει να κάνει με το ότι πρέπει να λυθεί το μπαν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσει η ομάδα να πάρει παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι στο μυαλό
της διοίκησης του Γουλιέλμου σε πρώτη φάση να κλείσει φετινή χρονιά, έτσι, να κλείσει δηλαδή το κομμάτι φετινό ρόστερ που έχουν μείνει κάποια φιλόμενα με τους παίκτες, και συνέχεια να μπουν στη λογική των διακανονισμών με τους παίκτες που είναι στη FIBA. Αυτό βέβαια για να γίνει απαιτείται ένα σημαντικό ποσό προκαταβολή, γιατί το βήμα είναι να καταθέσεις στην FIBA ουσιαστικά μια λογική, μια πρόταση διακανονισμού την οποία θα μεταφέρεις και στους παίκτες. Απλά η FIBA θα βοηθήσει, θα πιέσει προς τη μεριά της συμφωνίας. Αυτό είναι κάτι που στον Άρη το ξέρουν, αλλά για να προχωρήσει αυτό, για να κάνεις κάποιες συμφωνίες με αυτούς όλους που έχουν κερδίσει στα δικαστήρια την μάχη με τον Άρη, θα πρέπει φυσικά να κάνεις μια καλή πρόταση διακανονισμού. Έτσι δεν μπορείς να πας, δηλαδή, όπως είπαμε και χθες, όταν οφείλεις στο Τζέγκινς 130.000 λόγω, δεν μπορείς να πας να μπει μια πρόταση διακανονισμού 2.000 προκαταβολή. Οπότε αυτό είναι ένα ζητούμενο, ότι πρέπει πάρεις να κάνει μια καλή πρόταση διακανονισμού και παράλληλα να μπορεί να δώσει κάποια χρήματα σημαντικά σαν προκαταβολή προς παίχτες. Το κομμάτι FIBA είναι μεγάλο, γιατί είναι πολλές ιστορίες, πολλές υποθέσεις που έχει ο Άρης. Έχει νομίζω 5-6 μπαν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνω καθένας ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το κομμάτι των μπαν, γιατί μπλοκάρει όλο τον προγραμματισμό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία μπλοκάρει τον προγραμματισμό όλο του Άρη για τη νέα χρονιά. Γιατί μετά ο Άρης θα πρέπει να βγει στη γύρα, να ψάξει για παίχτες που παίζαν στην Ελλάδα, να δει αν μπορεί. Έτσι, γιατί είπαμε αυτό, ναι μεν πατάς με βάση τη λογική των προηγούμενων ετών, αλλά μπορεί να έχει αλλάξει κιόλας. Έτσι, όπως τότε ο Άρης πήγε να πατήσει πάνω στη λογική ότι είναι ελεύθερο το κολεγιακό και μπορούν να έρθουν παίκτες από κολέγιο, και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Θυμάστε την περίοδο εκείνη με τον Μάλτρο, έτσι, με τον παίκτη μετά που πήγε στον τον Κόλλησο, νομίζω, που πήγε στο Ρέθυμνο. Θέλει να το δουν στον Άρη αυτό το θέμα, να μην βρεθούν προεκπλήξεως και πάλι. Η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, το να λυθεί τον μπαν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά. Θέλει πολλά χρήματα, θέλει προσπάθεια, θέλει να μιλήσει με τους Αμερικανούς, θέλει να μιλήσει με τους παίκτες. Οι μάνατζερ Αμερικανοί πάντα είναι δύσκολοι, δεν είναι εύκολοι. Οι Αμερικανοί μάνατζερ δεν είναι εύκολοι στο να δεκτούν οποιοδήποτε διακανονισμό. Πρέπει δηλαδή να πας με μια συγκεκριμένη πρόταση και να πληρώσεις στην αρχή κάποια λεφτά. Είναι ομολογουμένως μια δύσκολη περίπτωση για τον Άρη αυτή η όλη διαδικασία. Στον Άρη βέβαια το βλέπουν και θέλουν να το λύσουν αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι δύσκολο, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουν να το λύσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα την όλη κατάσταση. Από εκεί πέρα πάλι όμως, για να γίνει όλο αυτό χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται λεφτά, χρειάζεται μια συσπήρωση γενική. Περιμένουν όλοι να δουν τι θα πράξει ο κ. Γουλιέλμος όσον αφορά το αν θα μιλήσει και τι θα κάνει. Ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει ο κ. Γουλιέλμος, και από όσο γνωρίζω αυτό είναι σκοπός του. Ουσιαστικά μέσα από μια συνέντευξη τύπου να μιλήσει, να πει την αλήθεια στον κόσμο, τι γίνεται με τα χρέη, ποια είναι τα θέματα της ομάδας, και ουσιαστικά να κάνει ένα κάλεσμα και προς παράγοντες να έρθουν κοντά να ενισχύσουν την προσπάθεια. Έτσι. Γιατί μόνος του δεν μπορεί να καλύψει το καράβι αυτό των χρεών. Δεν μπορεί να το καλύψει. Είναι πάρα πολλά τα χρέη. Είναι μεγάλο το καράβι. Δεν μπορείς εύκολα δηλαδή να πεις ότι εντάξει, παίρνω όλα τα χρέη πάνω μου. Έκανε αυτό που έκανε στη φετινή χρονιά, δηλαδή έσωσε την ομάδα από τη διάλυση. Γιατί έσωσε την ομάδα από τη διάλυση. Ο Άρης με λάσκαρη μαθηματικά δεν θα τελείωνε το πρωτάθλημα. Δεν θα κατέβαινε η ομάδα. Δεν θα τελείωνε το πρωτάθλημα ο Άρης. Μαθηματικά θα οδηγούνταν στην διάλυση. Έτσι. Οπότε ο Γουλιέλμος ουσιαστικά έκανε αυτό το πράγμα. Έσωσε την ομάδα από τη διάλυση. Από εκεί πέρα τώρα έχει μια χειροπομβίδα που λέμε, που αντί να σκάσει στα χέρια του Λάσκαρη την πήρε αυτός. Η Περόνη δεν έχει βγει ακόμα, είναι μέσα. Έτσι την κρατάει καλά, ακόμα έχει το περιθώριο αυτό, αλλά πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να έρχεται βοήθεια για να λυθεί το θέμα. Έτσι είναι το θέμα του μπαν, λοιπόν, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρώτα
είναι να λυθεί αυτό. Το αγωνιστικό, ναι μεν αλλά, δηλαδή ναι μεν είναι στο μυαλό όλων το αγωνιστικό, αλλά μπαίνει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη μοίρα. Αν δεν λύσεις τον μπαν, δεν μπορείς να κάνεις αγωνιστικό. Πρέπει να βγεις στην αγορά, να κρατήσεις παίχτες που παίξαν στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Τα έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα θα γίνει μια προσπάθεια να κλείσει συμφωνία με παίχτες όπως είναι ο Μπουχορίδης, όπως είναι ο Τσαϊρέλης, όπως είναι ο Αθηναίος, όπως είναι ο Φιόνης για τη νέα χρονιά, να μείνουν αυτοί στον Άρη, άσχετα με μπαν ή όχι, να μείνει αυτός ο κορμός των Ελλήνων παιχτών, των τεσσάρων στην ομάδα. Αλλά και αυτό πάλι θεωρώ ότι είναι δύσκολο, γιατί και οι παίχτες, πέρα ότι κάποιοι έχουν χρωστούμενα, έτσι ο Τσαρέλης έχει ένα πολύ μεγάλο ποσό οφειλών προς το πρόσωπό του και θέλει να δει κάποια πράγματα το παιδί, είναι λογικό. Πέρα από αυτό και οι παίχτες θέλουν να δουν ποιος είναι ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς για τον Άρη. Έτσι κάποιοι μπορούν να πούνε εντάξει, να κάτσω μια χρονιά με μπαν, να είναι μια δύσκολη χρονιά ομολογουμένως, να περάσει και βλέπουμε. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στον Άρη. Έχει διοίκηση που λέει να διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές η περίοδος Λάσκαρη, που πλέον δεν θα λέμε πλέον περίοδο Καρακίτσιου, πλέον θα λέμε περίοδο Λάσκαρη. Έτσι ο Καρακίτσιος πλέον μπορεί να ηρεμήσει, να ησυχάσει, είναι στην άκρη, πλέον έχει ξεχαστεί. Έτσι. Γιατί η δικιά του περίοδο ήταν πολύ πιο χαλαρή από ότι αυτό που περνάμε σήμερα. Έτσι πλέον η περίοδο, θα λέμε Καρακίτσου Σερπάνο, πάει στην περίοδο Λάσκαρη, Νίκου και Μάνου Λάσκαρη. Έχει αφήσει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα ο Λάσκαρης, πάρα πολλές πληγές ανοιχτές, που πρέπει να κλείσουν αυτό το καλοκαίρι. Και είναι, ξαναλέω, μπορεί να φαντάζει πολύ ο χρόνος, δεν είναι όμως πολύ ο χρόνος. Είναι λίγος ο χρόνος για να μπει στη λογική, να κλείσεις όλες αυτές τις τρύπες που έχει ανοίξει ο Λάσκαρης. Έτσι, όλες αυτές. Εδώ ακόμα αναρωτιούνται πολύ τι γίνεται με το πούλμαν της ομάδας. Δηλαδή φτάσαμε και στο σημείο αυτό να αναρωτιούνται πολύ τι γίνεται με το πούλμαν. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στον Άρη. Κάποιοι δεν λένε να το καταλάβουν αυτό. Κάποιοι δυστυχώς ακόμα νομίζουν ότι εντάξει, έχουμε χρόνο, ναι, είναι, μιλάμε για 4 εκατομμύρια και άνω το χρέος. Επενδυτής, παιδιά, δεν θα έρθει. Με τόσα λεφτά χρέος δεν θα έρθει επενδυτής. Γιατί καταρχήν δεν είναι στην Ελλάδα, ειδικά στο μπάσκετ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει επενδυτής. Δεν υπάρχει επενδυτής. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα χρήματά του και θα τα χάσει. Θα πει ότι εγώ θα βάλω λεφτά και όσο πάει. Και όσο πάει. Να βάζω λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει κάποιος λεφτά και να πει ότι σε βάθος 2 χρόνο θα κάνω, θα βγάλω κέρδος. Ή θα έρθει κάποιος που αγαπάει την ομάδα και θα βάλει λεφτά που συμβαίνει και στους μεγάλους, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Έτσι, ή θα έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει σκοπό την επένδυση. Ούτε αγαπάει την ομάδα. Θα έρθει για άλλο λόγο. Και όταν θα φύγει, η ομάδα θα είναι χρεωμένη 4 εκατομμύρια και 5. Έτσι, παράδειγμα πολύ πρόσφατο. Αυτό με τον Λάσκαρη, αυτή η ιστορία με τον Λάσκαρη. Έτσι, έχει αφήσει πολλές ανοιχτές πληγές. Η διοίκηση του Γουλέλμου τώρα, από τη στιγμή που έκλεισε το κομμάτι αγωνιστικό και η ομάδα παρέμεινε στην κατηγορία και δεν είχε θέματα με αυτό το κομμάτι. Γιατί έτσι, μην ξεγελιόμαστε. Το ότι έφτασε ο Άρης να παίζει για τα play-off δεν σημαίνει ότι πριν 3 αγωνιστικές δεν ήταν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτό μην το ξεχνάνε κάποιοι. Έτσι. Πλέον θα συγκεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι που είναι το διοικητικό, το οικονομικό, κατά πρώτο λόγο. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν, το οικονομικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι μέσα στον μήνα Μάιο θα γίνει μια συνέντευξη του κ. Γουλέλμου και παράλληλα θα γίνει και μια σειρά επαφών με παράγοντες του Άρη που θέλουν να βοηθήσουν, να τους αναλύσει το πλάνο. Γιατί αυτός έχει τις μετοχές τώρα και είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να βάλουν τα χρήματά του να δουν τι θα πάρουν. Μετοχές, χορηγία, καρτέλα, έτσι, όπως θέλετε πείτε το. Να μιλήσει με αυτούς για να δει τι θα κάνει. Γιατί είναι πολλά τα χρέη, ένα μεγάλο ποσό είναι απαιτητέο, υπάρχει το 99 που μπαίνει πλέον ξανά στο προσκήνιο. Όλα αυτά σε μια περίοδο καλοκαιριού που θα πάρει κάποιο υπόλοιπο από την τηλεόραση, που πάντα μένει ένα υπόλοιπο το καλοκαίρι από την τηλεόραση. Έτσι. Και από εκεί πέρα δεν μπορείς να περιμένεις αυτή τη στιγμή τώρα διαρκείας, δεν μπορείς να βγάλεις τώρα διαρκείας. Έτσι. Και δεν υπάρχει άλλη πηγή εσόδων. Ο Άρης δυστυχώς χορηγικά
τα τελευταία δύο χρόνια ήτανε μηδέν. Μηδέν. Ας έρθουν οι κύριοι που εμφανιστήκαν πριν μήνες και το παίζανε μεγαλοχορηγοί και επενδυτές και διαφημιστές και ότι αγαπάνε τον Άρη και θα φέρουν εκατομμύρια, ας έρθουν σήμερα να τα δώσουν αυτά τα εκατομμύρια. Αυτοί οι κύριοι που πριν μήνες δώσανε δύο μήνες παράταση στη ζωή στο Λάσκαρη με την ιστορία με τους Τούρκους επενδυτές, αναφέρουμε φυσικά, ας έρθουν τώρα αυτοί οι κύριοι να δώσουν τη χορηγία στον κύριο Γουλέλμο. Ας έρθουν τώρα αυτοί οι κύριοι. Αλλά δυστυχώς δεν έρχονται, εξαφανιστήκαν κάποιοι. Δεν υπάρχουν. Αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε λίγο. Για να μην ξεχνάμε, γιατί θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, θα γίνουν πάλι τα ίδια. Θα έρχεται κάποιος, θα λέει κάτι, θα κρατάει αυτό, θα κάνει τη διαφήμισή του και θα φεύγει. Αυτό επιτέλους οι φίλαθλοι όλων των ομάδων, δεν το λέω μόνο για τον Άρη, πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Να καταλάβουν ποιος έρχεται για να κάνει τζάμπα διαφήμιση. Ειδικά την εποχή των social media που γράφεις κάτι στο Facebook, κατευθείαν πάει σε δύο group που έχουν κόσμο και γίνεται σαρπαντίνα. Έτσι, ας έρθουν αυτοί οι κύριοι τότε που το παίζανε μεγαλοεπενδυτές και με συμφωνίες και με εκατομμύρια και με τους Τούρκους τους δισεκατομμύρια, ας έρθουν τώρα να δώσουν χορηγία στην Καϊάρης, τώρα να σώσουν την Καϊάρης. Δεν βλέπω τίποτα όμως, άφαντε εδώ και μήνες, άφαντε κύριοι και ούτε μια συγγνώμη. Έτσι. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι κλείσαμε λίγο με το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο δυστυχώς δεν είναι θετικό, είναι δυσάρεστο και θα παραμείνει έτσι, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και συγγνώμη αν στεναχωρούμε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα αντί άλλων, ούτε να λέμε ότι όλα είναι καλά και ο Άρης θα πάρει παιχταράδες. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας η εταιρεία Μπαχαρικά Δόξας εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τα πιάτα και τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα, πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και γυλάνης, κάρι, αλάτια μαλαίων, επίσης χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, βότανα για την πίεση, χοληστερίνη και αδυνάτισμα. Έτσι, Ολυμπίου Διαμαντή 21, λοιπόν, τηλέφωνο 2315-5646 και στο δόξας pavlaspice.gr, εταιρεία δόξας. Ο Ντοκλίν Παντελίδης μαζί μας επίσης, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, βιολογικό καθαρισμός, πλήσιμο αυτοκινήτου με τα κορυφαία βετανικά προϊόντα. Λοιπόν, ο Ντοκλίν Παντελίδης, Γρηγορόλα Μπλάκη 100 στην Άνω Τούμπα και πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών. Τηλέφωνο 2310-938-875. Μαζί μας επίσης ο Γιώργος Μάσκας, κορυφαίος στο είδος του hair salon. Γιώργος Μάσκας, σε έναν ιδιαίτερα όμορφο καλέστο χώρο. Ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του, κορυφαίοι στο είδος, προσφέρουν τις ποιοτικότητες υπηρεσίες και προτείνουν λύσεις σύνδεσης και απλές για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι για την καμία εμφάνιση και όχι μόνο. Γιώργος Μάσκας, λοιπόν, hair salon, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-282-700. Ενώ επίσης ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram George Maskas Hair Salon στα λατινικά. Έτσι και ενημερώνεστε για τις τελευταίες λέξεις της μόδας όσον αφορά τα μαλλιά. Λοιπόν, και τα κουρέματα γενικότερα. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε το σημερινή εκπομπή. Έτσι, ο Σταμάτσο μόλις ήταν μαζί σήμερα ο Νίκο Μοσχοβίτη, τον ακούσατε από το PAOK Sports Arena. Αύριο θα είμαστε μαζί και οι δύο εδώ. Αυτά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος με τον τελικό του Europa League, το οποίο είναι σε εξέλιξη, Ατλέτικο Μαδρίτης Μαρσέιγ. Πολλά περισσότερα λοιπόν από τους δύο αγαπητούς συναδέλφους. Εγώ απλά να κλείσω και να πω ότι το παιχνίδι του το Προμηθέας Λαύριο τέταρτη περίοδος είναι στο 74-70. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, διάλειμμα και κοντά σας μετά Μπαλαντέρ Κυλώνης Παπαδόπουλος.